Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, ξεκινάμε με χαβαλέ αυτή τη φορά. Λοιπόν, άλλο ένα βίντεο που έχουμε για τους μαθητές μας, για το Art School, για τα Main Courses, βασικές αρχές σχεδίου. Θα έχετε δει διάφορα πράγματα για τη σχολή, θα σας έχω κάτω στην περιγραφή κάποια links με το πρόγραμμα σπουδών μας, με οτιδήποτε άλλο θέλετε να μάθετε για το Art School του Polis DK. Πάμε βίντεο με μαθητές. Μαθητές από το Polis DK Art School για να δείτε τις επιδόσεις τους και να σας μιλήσουν αυτοί. Πριν ξεκινήσουν να μιλάνε οι μαθητές, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe και like στο βίντεο. Δείτε τι έχουν να πούν οι μαθητές που ήρθαν στη σχολή μας για τις βασικές αρχές σχεδίου. Είμαι ο Ιάσον Κολάσης, είμαι 17 χρονών. Γεια σας, είμαι η Χριστίνα. Λέγομαι Αρμάντο Νασούφη, είμαι 19 χρονών. Είμαι από τον Καπανδρίτη, είμαι στην τρίτη λυκείου και ασχολούμαι με το σχέδιο στη σχολή του Polis DK Art School. Είμαι από Ανάβησο, τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι με το σχέδιο κυρίως. Δουλεύω σερβις σε ένα μαγαζί και είμαι 21 χρονών. Αυτή τη στιγμή σπουδάζω γραφιστική και παράλληλα κάνω σχέδιο στο Polis DK Art School. Η γνώμη μου για τις σχολές τατουάζ δεν υπάρχει, διότι δεν έχω ακούσει κάτι. Οι σχολές τατουάζ πριν έρθω εδώ πέρα, θεωρώ ότι δεν θα είχαν το αποτέλεσμα που θα ήθελα, οπότε προσπάθησα να το αναβάλω όσο πάει, ενώ ήθελα πάντα να ασχοληθώ. Προσπάθησα να το αναβάλω, μήπως βρω κάτι καλύτερο. Είχα την αίσθηση ότι δεν δουλεύουν άνθρωποι που είναι στον τομέα του τατουάζ τόσο πολύ όσο θα ήταν, ας πούμε, σε ένα τατουατζίδικο που θα μπορούσα να πάω και να πιάσω δουλειά ως απρέντης ή να ασχοληθώ με αυτό. Η γνώμη μου για τις σχολές τατουάζ δεν ήταν πολύ συγκεκριμένη, γιατί δεν είχα πάει σε κάποια, δεν είχα δει δουλειά τους. Είχα ακούσει κάποια λόγια για αυτές, δεν ήταν και τα καλύτερα. Και είχα κάποιες. Ήμουν λίγο διστακτικός προς το Polis DK, στο Art School του Polis DK. Για το Polis DK Art School έμαθα μέσω των social media, του Instagram κατά βάση. Και μου τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον γιατί ήθελα να ασχοληθώ με το επάγγελμα και φαινόταν μια από τις σχολές η οποία θα μπορούσε να μου προσφέρει πράγματα. Γι' αυτό και γράφτηκα. Η αλήθεια είναι ότι έμαθα για το Polis DK από μια φίλη μου η οποία είχε στο Instagram τον Πάνο Γεργούλια και με το που είδε το story μου λέει Χριστίνα. Για το Polis DK Art Tattoo School έμαθα μέσω του Πάνου Γερούλια. Ακολούθησα τη δουλειά του από τα social media. Πρόγραμμα σπουδών που υπήρχε είχε μέσα 3 μήνες σχέδιο, που το σχέδιο το θεωρώ πολύ σημαντικό για το τατουάζ. Και αυτό με παρότρινε να γραφτώ στη σχολή και να δω τι γίνεται εδώ μέσα. Το σχεδιαστικό μου level ήταν πολύ αρχάριο. Είχα ασχοληθεί λίγο με το ελεύθερο σχέδιο σε ειδικό φροντιστήριο ελεύθερου σχεδίου, το οποίο όμως δεν μου είχε προσφέρει πάρα πολλά. Πριν ξεκινήσω στη σχολή, θεωρώ ότι είχα κάποια αντίληψη για το σχέδιο, γιατί ασχολιόμουν από μόνη μου, δεν είχα κάνει ποτέ μάθημα. Αλλά προφανώς και έχει ανεβεί απίστευτα πάρα πολύ. Το σχεδιαστικό μου level πριν ξεκινήσω ήταν, πιστεύω, σε μέτριο επίπεδο. Δεν ξέρω τώρα τη γνώμη του δασκάλου που είναι εδώ μέσα. Πιστεύω πως το σχέδιο μου ήταν σε μέτριο επίπεδο. Πάντως και έχω παρατηρήσει αρκετή διαφορά με τα προηγούμενα σχέδιά μου. Στο πρώτο τρίμηνο του Art School, που είναι βασικές αρχές σχεδίου, έμαθα πολλά, τα οποία δεν μου τα είχαν μάθει και σε σχόλια σχεδίου και σε φροντιστήρια. Το κλίμα της σχολής είναι τέλειο. Οι καθηγητές είναι σαν να μην είναι καθηγητές μας, είναι σαν να είναι φίλοι μας, το οποίο για μένα προσωπικά είναι κάτι έξτρα. Επίσης, έμαθα τις σκιάσεις και με μολύβι και με χρώμα. Έμαθα να βγάζω βάθη και όγκους στο χαρτί. Πρώτο τρίμηνο με τις βασικές αρχές σχεδίου που κάναμε, έμαθα για τις σκιές, έμαθα τις ονομασίες κυρίως των σκιών που δεν ήξερα και γενικότερα έχω βελτιώσει την αντίληψή μου ως προς τους όγκους, τις αντιθέσεις και όλα αυτά που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όταν βγει κάτι όμορφο. Στο πρώτο course, στις βασικές αρχές σχεδίου, έμαθα πώς ονομάζονται οι σκιές, πώς πρέπει να τις δουλεύω, κάποιες τεχνοτροπίες πάνω στην ξυλοπογιά. Πριν πω στη σχολή έκανα απλά σχέδια, graffiti. Οπότε αυτά είναι μερικά από τα σχέδιά μου σε χαρτί. Είχα ασχοληθεί και είχα κάνει και λίγα με μολύβι, όπως αυτό. Άλλα με μολύβι. Πάλι γραμμικά. Λίγο Japan. Λοιπόν, αυτά είναι από τα πρώτα σχέδια που έχω κάνει. Γενικά,
Πλέον βλέπω ότι δεν έχει κοντράστα, δεν έχει αντιθέσεις. Αλλά τότε ήταν το σχέδιο το οποίο με προώθησε να ασχοληθώ με τη ζωγραφική και το σχέδιο γενικότερα. Και εδώ πέρα κατάλαβα ότι κάπου πάει με τις γραμμές, αν και εδώ πέρα δεν το έχω εφαρμόσει τόσο καλά. Αλλά σε αυτό εδώ πέρα κατάλαβα ότι κάπου πάει με τις γραμμές. Παρ' όλα αυτά, η εξέλιξη που έχω πλέον δεν συγκρίνεται. Αυτά εδώ ήταν από τα πρώτα μου. Με τότε είχα ξεκινήσει. Αυτό πιστεύω ήταν πολύ. Με τα μάτια που έχω τώρα είναι αρκετά κακά. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι λίγο πριν έρθω από τη σχολή. Έχει περίπου ένα χρόνο πριν, όχι λιγότερο. Αυτά εδώ πέρα. Αυτό το μάθαμε στο πρώτο τρίμηνο, στον πρώτο μήνα που μαθαίναμε σφαιρικότητες, σκίαση κτλ. Μετά όλα αυτά τα βάλαμε πάνω σε πιόνια. Αυτό ήταν τον πρώτο μήνα της σχολής. Είναι traditional, το Japan. Μετά έκανα το πρώτο μου χρώμα, η πρώτη μου ξυλοβογιά. Maori και tribal. Blackwork. Εδώ πέρα είχαμε μπει στη φάση που μας είχαμε την ελευθερία να διαλέγουμε εμείς τα σχέδιά μας. Tracing πάνω σε γράμματα για να μάθουμε γραμμή. Και το τελευταίο σχέδιο είναι αυτό, που είναι το New School. Ωραία, ξεκίνησαμε τη σχολή και κάναμε από αυτά τα σχέδια εδώ πέρα. Τα οποία θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά εν τέλει με όλα αυτά τις θεωρίες και τα λοιπά που κάναμε βγήκανε. Αυτά είναι τα σχέδια που έχουμε κάνει εδώ πέρα, τα οποία φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχουν ανέβει τα κοντράστα μου, οι γραμμές μου. Μέσα σε ένα μήνα, ας πούμε, έβγαλα αυτό το σχέδιο. Οι γραμμές μου επίσης έχουν βελτιωθεί απίστευτα μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή είναι φανερό. Και εδώ πέρα στους 2 μήνες, με 2,5, βγάλαμε ρεαλισμό με χρώμα. Αυτό εδώ είναι που έχω κάνει εδώ πέρα, το τριαντάφυλλο που το έχω κάνει και αυτό εδώ και αυτό εδώ πέρα. Κάτι καινούριο που έμαθα εδώ μέσα είναι το χρώμα. Όπα, και αυτό από εδώ το έχω κάνει, το ποτήρι. Και αυτό εδώ που το έμαθα εδώ μέσα, το χρώμα, που το χρώμα δεν το είχα πιάσει ποτέ. Δεν το είχα πιάσει ποτέ στα χέρια μου το χρώμα. Το στυλ που θα ήθελα να ακολουθήσω στα special courses του Polish DK Art School είναι οι καλλιγραφίες και το custom lettering, γιατί μου αρέσει περισσότερο σαν στυλ, επειδή έχω ασχοληθεί και με τον graphic και γενικότερα μου αρέσουν και τα γράμματα σαν στυλ. Αλλά θέλω να ακολουθήσω και το special course του New School που είναι με χρώμα, γιατί είναι πολύ λίγοι οι artists, ειδικά στην Ελλάδα, που κάνουν καλό New School. Οπότε θα ήθελα να αφιερώσω χρόνο και σε αυτό το στυλ. Βάσει με όλα αυτά τα σχέδια που έχουμε περάσει μέχρι τώρα στη σχολή, έχω δει ότι με έχει τραβήξει πιο πολύ η γραμμή, dotwork και neo-traditional. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω καταλήξει ένα. Θεωρώ ότι κάπως θα τα μπλέξω στο μέλλον. Το στυλ του τατουάζ που θέλω να ακολουθήσω, δεν θέλω να είναι κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να είναι λίγο μπερδεμένο. Ρεαλιστικό, dot. New school. Να κάνω κάτι καινούριο, ρε παιδί μου, γιατί τα έχω βαρεθεί όλα αυτά. Όλα μονότονα, είναι όλα ρεαλιστικά, όλα old school, όλα. Θέλω κάτι καινούριο στη φάση, θέλω να μπει κάτι άλλο. Σε κάποιον που θα σκεφτόταν να γραφτεί στη σχολή του Polish DK, θα το έλεγα να το κάνει, διότι τα πράγματα που θα μάθει είναι υπερβολικά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και στο τέλος θα καταφέρει, αν όντως θέλει να τελειώσει και τη σχολή και να ξεκινήσει να δουλεύει σαν τατουατζής, να μπει στη σχολή, γιατί πιστεύω ότι στο τέλος της σχολής θα έχει καταφέρει αυτό που θέλει. Σε κάποιον που σκέφτεται να μπει στη σχολή, θα έλεγα ότι αξίζει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ γρήγορη εξέλιξη, πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Μην περιμένει να γίνει μόνο του, δηλαδή όσο ασχοληθείς θα δεις εξέλιξη, δεν θα γίνει μόνο του. Σε κάποιον που θέλει να γραφτεί, θα του πρότεινα να περάσει από εδώ, να γνωρίσει τα παιδιά εδώ πέρα, να δει τι παίζεται γενικότερα. Και πρώτα απ' όλα αξίζει το άτομο που έρχεται εδώ μέσα, γιατί αν δεν έχει την υπομονή και το θέλημα να κάτσει να μάθει αυτά που θα μάθει εδώ μέσα, δεν θα μάθει τίποτα. Μέχρι στιγμής, αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα, τα έχω πάρει, έχω κάνει ό,τι έχω κάνει και είμαι ικανοποιημένος. Αυτά. Τώρα, αν θέλει κάποιος να δει, να μάθει τι γίνεται εδώ μέσα, μπορεί να έρθει, να μάθει τα παιδιά. Αυτά ήτανε, παιδιά. Έχω τι να πω, γιατί τα λένε οι μαθητές όλα. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο, να το στείλετε σε όποιον δεν πιστεύει τα αποτελέσματά μας.
Πράγματι, είπαμε κάτι, υποσχεθήκαμε, έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια για όλο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.